Άλεξε. Ναι, ναι. Μια χαρά είναι. Άντε και στα κανονικά. Άντε και του χρόνου. Ολόκληρο το δρόμο. Το 2003 έχουν περάσει 14 χρόνια. Παραδίδεται ένα μεγάλο κομμάτι του κάθε του άξονα της Εγνατίας. Εμείς πιστεύουμε ότι η εγκαίνια θα γίνουν τον Ιούνιο του επόμενου χρόνου για όλο τον κάθε του άξονα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής και για τη χώρα και για τον Εύρο. Και πιστεύουμε επίσης ότι θα δώσει μια άλλη πνοή και για την πρωτογενή παραγωγή και για το εμπόριο, αλλά κυρίως για την ασφάλεια των κατοίκων και για τα θύματα που έχουν θρηνήσει οι Θρακιώτες σε αυτό το δρόμο. Πιστεύουμε ότι η συνέχεια είναι η σιδηροδρομική γραμμή από Αλεξανδρόπολη μέχρι Ορμένιο, ηλεκτροδοτούμενη, διπλή, που θα ενταχθεί στο μεγάλο έργο που θα συνδέει τα τρία λιμάνια της Βορείου Ελλάδας με τα λιμάνια της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι έτοιμο για τα διόδια, για την πλατφόρμα. Ακόμα δεν είναι έτοιμο. Και ο κύριο Πέτροβιτς έχει πει ότι δεν έχει γίνει αντιπλημμυρικό έργο εδώ στα Λάβαρα. Που είναι εδώ ο κύριο Πέτροβιτς, μπορεί να το βεβαιώσει. Η Εγνατία έχει παραδώσει έναν δρόμο που δεν έχει πέσει ούτε ένα εκατοστό ασφάλτου. Και αναφέρομαι στο κομμάτι Ορεστιάδα Νέου Χειμωνίου. Ναι. Δεν έχουν γίνει διακλαδώσεις. Ακούστε λίγο. Καταρχάς πρέπει να μάθετε, δημοσιογράφος σας, μάλιστα. Μάλιστα. Πρέπει να μάθετε, για να μην παραπληροφορείτε τον κόσμο, ότι όταν ολοκληρώνεται ένα έργο, ολοκληρώνεται αυτό που έχει σύμβασή του. Θα πρέπει να ανατρέξετε λοιπόν σε αυτούς που δεν έβαλαν τα αντιπλημμυρικά έργα το 2003 στην εργολαβία και πραγματικά να τους ρωτήσετε γιατί δεν είχαν βάλει και σε αυτό το έργο και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά έργα. Αν θυμάστε καλά, το 2015 εκεί χτίσαμε μια φιλική σχέση με την αντιπεριφερειάρχη που είναι, όταν είχε πλημμυρίσει όλος ο νόμος. Και από ό,τι βλέπετε, από την ελλιπή και πλημελή αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας, κάθε χειμώνα έχουμε περιοχές της χώρας οι οποίες δυστυχώς καταστρέφονται οι περιουσίες και φέτος χάσαμε και ανθρώπινες ζωές. Άρα είναι προτεραιότητα να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Είναι όμως και προτεραιότητα, μια που μιλάμε για τον Εύρο, γιατί στον Εύρο έχουμε και μερικές άλλες συνθήκες όταν έχουμε πλημμύρες, κάποιοι να μην κλαίνε που δεν γίνονται πλημμύρες.